Καλή σας αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς πήγε η πρώτη μέρα? Α, δεν βλέπω τίποτα. Πολύ ωραία πήγε. Δύσκολα, εντάξει, ήταν αγχωτική η πρεμιέρα, αλλά πήγε καλά. Είχε πάρα πολύ άγχος, με κούρασε πάρα πολύ. Εγώ ήμουν πάρα πολύ χαλαρή. Επίσης, 2 χρόνια ήμασταν χωρισμένοι επαγγελματικά. Ναι. Και νόμιζα ότι μου λείψε και ξεκίνησα, μου λείψε, τι ωραία λαμπρούκο μου, θα είμαστε μαζί. Και μπήκα και είδα την μουτσούνα του με τα νεύρα. Στην τηλεόραση είμαστε, μην μιλάς. Θυμήθηκα πόσο με νευριάζει και για ένα δευτερόλεπτο το μετανιώσω και μετά λέω: όχι, αυτή είναι η επιτυχία σας, Έλληνα. Αυτή είναι η επιτυχία σας. Θα τον βρίζω τον αέρα. Εσείς ήσασταν ζευγάρι και στη ζωή. Πραγματικό ζευγάρι. Είναι αιώνες. Ναι, αλλά μ' αρέσει που διατηρείτε αυτή την φιλία. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Και εμένα μου το. Είχαμε δύσκολα. Και εμένα μου τράβαλα. Ποια έφερε σπίτι, ποιο αυτό, που πα εσύ, με ποιον βγαίνει. Ήμασταν χωρισμένοι. Αλλά για να βρει τι ισορροπίε χρειάζεσαι χρόνο. Εμείς τον πρώτο χρόνο τον περάσαμε δύσκολα. Με κλάματα, φωνές. Δεν μπορώ να μην σα ρωτήσω για τι ευχές του Ουγγαρέζου. Καταρχήν, εσύ παλιά δεν μιλιώσαμε τον Ουγγαρέζο, τώρα έχετε ξαναγίνει την πρώτη φίλη. Παρεξηγηθήκαμε. Χαλαστήκαμε, τα ξαναβρήκαμε. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Εγώ είχα πει ότι εγώ κάνω πίσω σε ό,τι έχω κάνει λάθος. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Στεναχωριόμουν που είχα κακή σχέση μαζί του, ήθελα να το διορθώσω. Διορθώθηκε και μια χαρά, όλα καλά. Όλο αυτό που έχει γίνει με τον Λιάγκα και τον Ουγγαρέζο, πιστεύεις ότι υπάρχει ευεργεσία σε αυτή τη δουλειά? Υπάρχει τρόπος πάντως ο κεντρικός παρουσιαστής να σου δώσει χώρο και αβάντα, και υπάρχει τρόπο να σκόψει τα πόδια. Όπως γίνεται μας, Γίνεται, πάντα θα γίνεται. Εσύ που λες ότι το έχεις ζήσει? Εγώ το έχω ζήσει σε προσωπικές δουλειές μου στην τηλεόραση. Αυτό δεν δίνονταν χώρος, κοβότανε χρόνος, κοβόμουν γενικά, οπότε ναι. Ένα τελευταίο. Είναι αυτό που είπε η Μαρία Μπακοδήμου σε δηλώσεις της, ότι φέτος θα φάμε ανθρώπους, άντε και καμιά σαλάτα. Αναφέρατε ότι φέτος θα τρώμε ανθρώπους στην τηλεόραση. Τι θα περιμένουμε? Να τρώμε ανθρώπους στην τηλεόραση. Να τρώμε και καμιά σαλάτα. Εμένα οι σαλάτες μ' αρέσουν. Τώρα για τους ανθρώπους, εγώ δεν είμαι ανθρωποφάγος. Σχεδόν την ίδια πρόταση είπα, δεν θυμάμαι, σε μια εκπομπή, ότι εύχομαι η ανθρωποφαγία να αργήσει να ξεκινήσει. Καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, καταλαβαίνω ότι ναι, δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε 20%, ούτε καν 10%. Αλλά όμως ας βρούμε έναν τρόπο να συνεπάρξουμε. Καλέ, η Έλενα τα είπε όλα. Τι κάνανε, γιατί μαλώνανε, το χωρίσαν και μετά, τσακωμούς, τέτοια αυτά. Πάμε στο διατροφικό κομμάτι πρώτα. Ποιο διατροφικό? Στο ανθρωποφαγείο με σαλάτα. Α. Η σαλάτα την έβαλε μέσα, να μην πάει ξεροσφύρι ανθρωποφαγείο. Για να γλιστράει. Τι καλέ, ποιο τρώγεται μεταξύ του? Έλατε, Παναγία μου, γίνονται αυτά στην ελληνική τηλεόραση. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Εντάξει, εγώ θα μείνω λίγο αυτό στη τηλεόραση και στα κοψίματα και σε όλα αυτά που αναφέρθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Όντως, κανείς δεν είναι υπέρ της ανθρωποφαγείας, όμως είναι και αυτός ένας πάρα πολύ αξιόλογος δημοσιογράφος και ξέρει πως όταν έρχονται τα πράγματα σε δύσκολη φάση και θα απαντήσεις και θα. Αυτό είναι το θέμα, ή αυτό θέλει να σου πει, είναι ότι όταν πέφτουν τα νούμερα τηλεθέασης ή δεν είναι αυτά που θέλεις ή θέλεις να τα ενισχύσεις, ενισχύεται και η ανθρωποφαγία που γίνεται και κάποιες φορές. Ότι δημιουργείς πράγματα. Ώρα είναι να μας πεις, Λιλή, ότι επειδή κάποιες εκπομπές δεν πάνε καλά ή κάποιοι άνθρωποι δεν συνεργάζονται καλά. Ακούσαμε και κάποια πράγματα το Σαββατοκύριακο, αλλά παρόλα αυτά εγώ θέλω να μείνω στο ότι επειδή ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία, έχει περάσει από πολλές εκπομπές, πολλά πόστα. Οπότε ξέρει από το χώρο για να στο λέει αυτό το πράγμα. Ενώ νομίζω ότι δεν κρύβεται πίσω από αυτό που λέει. Αυτό που εμένα μου φαίνεται που πολύ παλιό αυτό που σας λέω. Όλο αυτό. Δηλαδή να κάτσεις να στήσεις τώρα ανθρωποφαγίες ή να σπαταλάς τηλεοπτικό χρόνο. Ψυχούλα να απαντήσεις. Είναι μια μικρή ψυχούλα. Κωνσταντίνε μου, η αλήθεια είναι όμως. Δηλαδή, αλήθεια... κάνουμε εκπομπή και κάνουμε τηλεόραση για να δει ο κόσμος κάτι. Όχι για να απαντήσω εγώ στην Ελένη, αν έχουμε τσακωθεί σπίτι μας. Δεν πιστεύω ότι στείνεται κάτι. Πιστεύω ότι απαντάς πιο έντονα, ίσως επίτηδες για να υπάρξει αντίδραση. Όχι ότι είναι από το μηδέν, ότι δημιουργείς κάτι. Τελικά μου, παιδιά, ταπεινά μου χαμομήλια. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ για αυτό το πράγμα. Έτσι, μου το παίζετε όλοι. Δεν είναι ότι στείνεται κάτι, ακριβώς όπως το είπε Ελένη, αλλά θεωρώ ότι οι χαρακτήρες που πλαισιώνουν μια ομάδα είναι χαρακτήρες οι οποίοι είναι ετερόκλητοι και καλά κάνουν και είναι ετερόκλητοι, για να μπορεί να υπάρχει και μια διάδραση στην μην πας μακριά. Πολλές φορές δεν επιλέγονται άνθρωποι για παρέες, για πάνελ, όπως έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση αυτές τις μέρες, γιατί ξέρουμε ότι έχουν έντονο σχόλιο, ότι αυτό που θα πούνε θα συζητηθεί παραπάνω. Ναι, δηλαδή okay. Είναι και μια επιλογή κάποιου παρουσιαστή. Το σχόλιο και το καυστικό και που θα δημιουργήσει και μια άλφα συζήτηση μετά. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες έχουν υπάρξει στο Θεό, οπότε ο διάλογος στον αέρα είναι πιο εύκολος και πιο φθηνός.
Λοιπόν, να πω και τα άλλο. Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Τι, γι' αυτό τι να πει. Μου άρεσε πολύ που ο Λάβρος Κωνσταντάρας για του πανελίστες και του παρουσιαστές. Ότι ένα παρουσιαστή μπορεί να σε αβαντάρει και να σου δώσει χώρο και να σε αναδείξει, αλλά μπορεί να σου κόψει και τα πόδια. Ναι, που λέγαμε. Γιατί συζητούσαμε μέχρι προχθές, ρε παιδί μου, ότι κάποιο αν είναι να λάμψει, θα λάμψει. Θα το βρει δηλαδή να φανεί ανάμεσα σε πολλού. Αλλά τελικά ο Λάβρος λέει ότι δεν θα σε αφήσει να λάμψει. Ο Λάβρος Κωνσταντάρας φαντάζομαι ότι το λέει κιόλα γιατί έχει υπάρξει σε εκπομπές που τον έχουν αβαντάρει προφανώς και σε εκπομπές που όχι. Η αλήθεια είναι αυτή όμως, ότι αν δεν θέλει ο παρουσιαστής, παρουσιάστρια, αντίστοιχα να σου δώσει χώρο και φυσικά και όχι συντάξει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο στην εκπομπή, πολύ εύκολα μπορείς να μην παίρνεις πλάνο, κάτσε, να μην λες κουβέντα. Κάτσε, λοιπόν, πρέπει να σε διακόψω. λοιπόν, όχι, να πω κάτι άλλο όμως. Ο Χρήστος με αβαντάρει εννοείται, εμένα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό δεν αλληλένδετο. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα και ένας πανελίστας αναδεικνύει τον παρουσιαστή. Δηλαδή, ο ένας αναδεικνύει τον άλλον. Και επειδή ζούμε την εποχή που όλοι λένε οι ομάδες προχωράνε και συμφωνώ και ταυτίζομαι κι εγώ, δεν είναι το, η εκπομπή μονοπρόσωπη, πλέον και προσωποκεντρική, που ήταν ο παρουσιαστής και έκανε εκείνο σκουμάντο για τα πάντα. Οπότε ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αυτό όμως πρέπει να έρθει σε ισορροπία. Δηλαδή, ισχύει φυσικά ότι υπάρχει η αβάντα ή του παρουσιαστή και η αβάντα και του πάνελ. Του πάνελ, του επίπλου, ναι. Του ανθρώπου, εν πάση περιπτώσει, που πλαισιώνει τη συγκεκριμένη ομάδα. Όμως η αλήθεια είναι ότι ή μπορεί να σε καθυστερήσει, να καθυστερήσει κάποια καριέρα ή του ενός του άλλου, ή μπορεί να την αβαντάρει και να την πάει ακόμη πιο μπροστά. Η Έλενα Κόνστα, απ' την άλλη, που είπε, ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι η Έλενα Κόνστα στην τηλεόραση, αν θυμάμαι καλά βέβαια, έχει βρεθεί στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, έτσι δεν είναι. Νομίζω πως η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στην εκπομπή. Και είπε και εκείνη ότι και εκείνη έχει ζήσει αντίστοιχα. Να τη κόβουν χρόνο, να μην βγαίνει όσο θέλει. Οπότε και εκείνη έχει την εμπειρία. Δεν ξέρω τώρα αν αναφέρεται φυσικά σε αυτό. Απλά τη θυμάμαι εκεί εγώ. Απλά δεν, ναι, δεν έχει περάσει καλά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα, καλή επιτυχία να πούμε σε αυτό το δίδυμο, το ραδιοφωνικό δίδυμο. Στη νέα αρχή.